πόσο γρήγορα πηγαίνει. Έχει ανέβει, έχει κατέβει. Το πιο δύσκολο τερέν με διεθνείς επιτυχίες. Δεν υπάρχει αυτός ο αθλητής. Κοιτάξτε τον. Χειροκροτήστε τον. Δεν υπάρχει. Είναι υπέροχος. Έρχεται. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Καταπληκτικός αθλητής. Καταπληκτικός προπονητής. Πρώτος ρεκόρ αγώνα. Βεβαίως πάμε όταν έχουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα και βλέπουμε τις διαδρομές. Ωραία, ωραία. Αυτή τη διαδρομή είναι όμως από εδώ δεν την έκανα. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πάμε. Πώς είναι λοιπόν το σύγχρονο τράιλ? Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Και όταν λέμε περίπου, γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς τη διαδρομή. Στο βουνό έφτιαξε ένα κλάσιο στο GPS. Με ρόδα δεν μπορεί να μετρήσει βέβαια. Λόγω του πολύ άναρχου τερέν. Με 2.000 αθλητική υψομετρική διαφορά και πάρα πολύ τεχνικό τερέν, δηλαδή πολύ πετρώδες, φυτεμένες πέτρες, ιδιαίτερη ζέστη, ανεποκατεβάσματα όλη την ώρα. Αλλά είναι, αυτό είναι που μας αρέσει, αυτό είναι το παιχνίδι της αλληλεπίδρασης, δηλαδή με το τερέν. Γύρω στο 3.34. 35, ναι. 35. Είχα και κάνα δυο χασιματάκια, αλλά από δικό μου λάθος. Δεν γίνονται αυτά όμως, είναι μεγάλο. Είσαι ευχαριστημένο. Εντάξει, εγώ μια προπόνηση έκανα γιατί την άλλη εβδομάδα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γι' αυτό το πήρα. Μια προπόνησούλα, ήταν χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Πες μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πού είναι, αυτό και είναι... τι απαιτήσεις έχει και εσύ πώς είσαι, σε τι κατάσταση για το Πρωτάθλημα. Ο Σταμάτης ο Σταυρού και μετά ο Πετρούτσος ως τέλειος. Ο αγώνας είναι υπεραπαιτητικός, είναι 85 χιλιόμετρα με 5.000 συνδική υψομετρική διαφορά. Είναι από ό,τι είδαμε οι πετρώδες του τερέν, όπως είναι ο αγωνισμός πάρα πολύ ψηλός. Τώρα θα θέλει λίγο προσοχή ο καθένας να κάνει την κούρσα του, μην παρασυρώμαστε από το συναγωνισμό, γιατί υπάρχουν πολύ επικίνδυνα κομμάτια που μπορεί να ξεφύγει, γιατί είναι, η κούρσα θα είναι 8 ώρες. Φανταστείτε σε μια υψηλή ένταση, οπότε θέλει προσοχή. Εσύ ο στόχος σου ποιος είναι για αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Πώς θα είσαι ευχαριστημένος δηλαδή, από πλευράς χρόνου ή θέσης? Χρόνο δεν μπορώ, σχέση... δεν μπορώ να υπολογίσω. Δεν μπορείς να υπολογίσω. Απλά μπορώ να σας πω ότι θα ήθελα να κάνω μια ισορροπημένη κούρσα. Τι σημαίνει αυτό? Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα να είμαι σε κατάσταση να μπορώ να τρέχω σωστά και να μην μετράω βήματα μέχρι τον τερματισμό. Δηλαδή να μην έχω ξεμείνει από δυνάμεις νωρίτερα από το επιθυμητό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να επανέλθουμε στη Σύπνο. Νομίζω ότι έχεις δημιουργήσει εδώ τώρα ένα προηγούμενο με πολύ καλό χρόνο. Πώς την είδες την διοργάνωση, πώς ήταν? Εμένα μου άρεσε γιατί είδα πάρα πολλούς συγγενείς, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, στον δρόμο. Την έχουν αγκαλιάσει τη διοργάνωση χωρίς ακόμα να ξέρουν τι είναι, γιατί δεν είχαν κάτι ανάλογο, ένα τέτοιο ανάλογο αθλητικό event. Νομίζω ότι του χρόνου θα το υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο. Ευτυχώς αυτός που εμπνεύστηκε τη διοργάνωση και τη διαδρομή είχε και την απόλυτη στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον δήμαρχο και τον βοήθησαν από την πρώτη στιγμή. Οπότε γι' αυτό είναι επιτυχημένο. Θα δούμε όμως. Θα είμαστε... και να μας πούνε και οι υπόλοιποι. Ωραία, θα είμαστε εδώ πάλι και του χρόνου. Βέβαια θα είμαστε. Μόλις βγήκε στην παραλία ο Σταμάτης Χατζησταύρου, αθλητής από το Χαντίδι, από το Summit Runners Ερμιόνιδος. Ένας καταπληκτικός αθλητής, χειροκροτήστε τον, ελάτε να τον χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Καταπληκτικός χρόνος, μπράβο! Μπράβο Σταμάτη! Ο Σταμάτης τρέχει και αυτό σε πολλά τερέν.
Στέφνο. Είναι ο δεύτερος αθλητής. Καταπληκτικός αθλητής. Ένας υπέροχος αθλητής. Δεύτερη θέση για αυτόν τον υπέροχο αθλητή. 3 ώρες και 40 λεπτά. Να εμπνεύσεις, να μείνουν με πραγματικά κίνητρα και αγάπη. Οπότε δεν αυτό είναι.